Κεντρών, ο κύριος Σαρίδης. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν φανταζόμουν ποτέ στην πολιτική μου ζωή ότι θα βρεθώ σε μία τέτοια θέση από την πρωτοβουλία ενός κόμματος που ισχυρίζεται ότι στην πολιτική του, στον DNA της πολιτικής του, έχει το μέτρο. Κύριε Πρόεδρε, συζητούμε μία πρόταση που θα αποτελεί μνημείο πολιτικού αντιπερισπασμού. Και θα εξηγηθώ. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι η ανώνυμη καταγγελία φέρει φορτίο αλήθειας, το έγκλημα συνετελέστη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2015. Σωστά. Το 2016 πού ήσασταν? Δεν το πήρατε χαμπάρι δηλαδή? Δεν καταλάβατε τι έγινε το 2015 μέγα έγκλημα? Το 2017 μέχρι το Μάρτιο πού ήσασταν? Το 2018 έπρεπε να έρθει μία ανώνυμη καταγγελία, δηλαδή το 2017, για να πάρετε την πρωτοβουλία πριν από 10 μέρες και να παραπέμψετε 3 πολιτικούς σας αντιπάλους γιατί προηγήθηκε μία παραπομπή δική σας. Αν δηλαδή δεν υπήρχε η ανώνυμη καταγγελία, τι θα γινόταν? Και καλά. Ισχυρίζεστε λοιπόν και παραπονείστε, βεβαίως για ένα νόμο που ψηφίσατε εσείς, για τους προστατευόμενους μάρτυρες. Είναι το ίδιο ένας προστατευόμενος μάρτυρας με μία ανώνυμη, ασυνάρτητη και ανυπόστατη καταγγελία, που και ο χειρότερος δικολάβος δεν θα μπορούσε να την υποστηρίξει? Και θα αποδείξω τα λεγόμενα. Κύριε Πρόεδρε, έγινε και κάτι άλλο. Επί ένα μήνα, ο φιλικός τύπος προς την αξιωματική αντιπολίτευση, δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισμούς, διακήρυτε ότι το έγγραφο αυτό απεκρύβει. Και σήμερα με την πρότασή της η αξιωματική αντιπολίτευση λέει ότι το έγγραφο αυτό ήταν στο διαβιβαστικό της εισαγγελέως. Άρα δεν είχε αποκριβεί. Πάμε λοιπόν τώρα στην σύσταση του, στη δημιουργία του εγκλήματος. Γιατί κατηγορούμεθα? Πρώτο, γιατί δεν κάναμε τιμολόγηση, δεν βγάλαμε την απόφαση της τιμολόγησης. Και δεύτερον, γιατί ευνοήσαμε εταιρείες ελληνικές, όπως ονομάζεται στην καταγγελία. Κύριε Πρόεδρε, όταν λέω φάσκει και αντιφάσκει η αντιπολίτευση, έχει την εντύπωση ότι απευθύνεται σε χαχόλους. Αυτή είναι η αντίληψη που μπορεί να έχει ένας τρίτος παρατήρητης. Γιατί? Μέχρι χθες που ήθελαν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, λέγανε μα δεν υπάρχει ζημιά, το φάρμακο είναι κλειστός προϋπολογισμός 2 δισεκατομμυρίων. Πράγματι, είναι έτσι. Γι' αυτό και εμείς για το 2015 επεκτείναμε μέχρι το 2018. Γιατί λοιπόν τώρα, πώς έγινε η ζημία? Ακόμα και καμία τιμολόγηση να μην γινόταν. Το ξέρουνε, αλλά το αποκρύπτουν. Η ζημία θα υπήρχε, κύριε Δένδια, αν η δαπάνη θα ήταν γύρω στο 1.800 ή στο 1.900. Όταν η δαπάνη έφτασε στα 2.400, πού βρήκατε τη ζημία? Επειδή είσαστε έξυπνοι άνθρωποι, είμαι βέβαιος τι θα κάνατε το 2016 αν υπήρχε κάτι τέτοιο. Αλλά δεν είχατε να πείτε τίποτα. Τώρα προέκυψε
οι προανακριτικοί. Εγώ εύχομαι, δεν εκφράζω μυσαλλοδοξία όπως εκφράζεται εναντίον μας. Εύχομαι μέσα από αυτή τη διαδικασία όλοι οι άνθρωποι να βγουν λευκοί και το πολιτικό σύστημα να διασωθεί από αυτόν τον οχετό κοινωνικής χολέρας που θα αναβλήσει αυτή η ιστορία αφού διερευνηθεί σε βάθος. Και όχι μόνο της Νοβάρτης και άλλων πολυεθνικών εταιριών οι οποίες ρήμαξαν τον τόπο τα τελευταία 10 χρόνια. Και το ξέρετε με όλα αυτά τα πάρτι. Και παραπονείται ο φίλος μου ο κύριος Λοβέρδος, ο παλιός μου σύντροφος. Ας με διαψεύσει ο κύριος Γρηγοράκος και οι βουλευτές εκείνης της περίοδου αν του έλεγα στείλ του στον εισαγγελέα για τα πάρτι. Γιατί ήμουν ο πρώτος που μίλησα για πάρτι, από το 9. Ήμουν ο πρώτος που μίλησε για την κλοπή των πολυεθνικών και τη φοροαποφυγή. Στο Καπελέρι, στο Διώτη, στο Θεοχάρη, στην Σαβαΐδου, στο Βενιζέλο. Έχω τα στοιχεία. Μας κατηγορούν λοιπόν ότι κάναμε ζημία στο δημόσιο. Όταν υπάρχει το clawback λοιπόν, ζημία δεν υπάρχει. Με κατηγορούν και για κάτι άλλο κύριε Πρόεδρε. Και ειλικρινά δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισμούς. Όταν λέτε και ο φιλικός σας τύπος ότι με υπουργικές αποφάσεις ο Κουρουμπλής παραβίασε τον νόμο και ευνόησε κάποιες εταιρείες, δεν ξέρω τι λέτε εκεί. Για πέστε μου, πού είναι οι αποφάσεις. Φέρτε τις, καταθέστε τις. Πέστε ποιο νόμο παραβίασα και ποιες αποφάσεις είναι αυτές που εξέδωσα, διότι αποφάσεις χωρίς υπογραφή υπουργού και χωρίς δημοσίευση δεν υπάρχουν. Φέρτε τις λοιπόν, καταθέστε τις. Και τότε να απολογηθώ. Ούτε το ένα κάνατε ούτε το άλλο. Γιατί ξέρετε ότι δεν υπάρχει αδίκημα. Κύριε Πρόεδρε, θα εξηγήσω γιατί υπάρχει αυτή η μανία και της Νέας Δημοκρατίας και του φιλικού της τύπου απέναντί μου. Γιατί είναι μια απορία για πολλούς ανθρώπους. Γιατί γίνεται αυτό. Κάθε φορά που βρίσκουν ευκαιρία συγκεντρώνονται όλα τα πυρά επάνω μου. Γιατί ξέρουν πολύ καλά ποια είναι η δική μου σχέση με την ευρύτερη κοινωνία στον χώρο της κεντροαριστεράς. Και αυτό τους ενοχλεί. Δεν είναι τυχαίο τίποτα σε αυτή τη ζωή. Ανέλαβα λοιπόν μαζί με τον κύριο Ξανθό την πιο δύσκολη και θυελλώδη πορεία της πολιτικής ζωής τα τελευταία 40 χρόνια. Μια κυβέρνηση που προσπαθούσε να διεκδικήσει το δικαίωμα να αποφασίζει για την πατρίδα αυτή. Και η κόντρα ήταν σφοδρότατη και την ξέρετε. Αλλά δεν έχετε το κουράγιο να πείτε τα πράγματα με το όνομά τους. Παρέλαβα ένα υπουργείο διαλυμένο. Παρετημένος ο διευθυντής της Διεύθυνσης Φαρμάκων. Παρετημένος ο πρόεδρος του ΕΟΦ. Παρετημένοι οι πρόεδροι των επιτροπών τιμών. Διατάσσω 14 ελέγχους σε διαφορετικούς φορείς και σε αυτούς που προανέφερα. Πρώτο και καλύτερο στο Κελπνό. Για πέστε μου καλοί μου συνάδελφοι, με καλοπροαίρετο τρόπο σας ρωτώ, από τότε που ιδρύθηκε το Κελπνό έγινε ποτέ έλεγχος? Μία φορά για αυτά που ακουγόντουσαν. Μια φορά αποτολμήθη και αποεσύρθη. Το σταματήσαν, έτσι. Λοιπόν, εμείς λοιπόν δεν υποκύψαμε. Είπαμε θα γίνει έλεγχος σε βάθος και εμείς δεχτήκαμε πιέσεις. Φου κύριε φυλακή το στόματί μου. Πολλές πιέσεις. Και προχωρήσαμε και προχωρούμε. Και τι άλλο κάναμε για να εξηγήσω την μανία ορισμένων δημοσιογράφων. Δεν μίλησα ποτέ μέχρι σήμερα. Στην εντολή που έδωσα
στην τότε πρόεδρο την κυρία Κρεμαστινού ήταν δεν θα δοθεί ούτε ένα ευρώ για τη λεγόμενη διαφημιστική δαπάνη. Είτε υπάρχουν τιμολόγια είτε δεν υπάρχουν, σταματάνε τα πάντα. Ξέρετε τι πίεση δέχτηκα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από δημοσιογράφους και από εκδότες για αυτή την απόφαση. Και όμως δεν υποκύψαμε. Ούτε εγώ ούτε ο Ξανθός. Το ίδιο έγινε και μετά, από την επόμενη ηγεσία του Υπουργείου μέχρι σήμερα. Πρώτος μας στόχος, να κρατήσουμε όρθια τα χρεοκοπημένα νοσοκομεία που μας αφήσατε. Και να μην αφήσουμε την πατρίδα χωρίς φάρμακο. Και είμαι περήφανος, είναι ό,τι καλύτερο προσέφερε στην πατρίδα. Στην πιο δύσκολη συγκυρία, με αποκορύφωμα τα capital controls. Ξέρετε τι έγινε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκείνη την περίοδο. Καλέστε λοιπόν τον κύριο Πλουμή, έναν άξιο και λαμπρό αξιωματικό της αστυνομίας που ήταν διευθυντής της οικονομικής αστυνομίας. Καλέστε τον κύριο Ευαγγελάτο που τον είχατε διορίσει εσείς υπεύθυνο της επιθεώρησης του Υπουργείου. Καθημερινά από το πρωί ως το βράδυ να παρακολουθούμε τις φαρμακοποθήκες. Τις πολυεθνικές που απειλούσαν με τεχνητές ελλείψεις. Για να ρίξουν την κυβέρνηση. Και δεν τους φοβηθήκαμε ούτε τότε. Αλλά και είμαι ο μόνος Έλληνας πολιτικός. Να τα ακούσετε καλά. Που στη διακυβέρνηση της δικής σας. Όταν δημιουργούσαν τεχνητές ελλείψεις έκανα δύο μηνύσεις. Καλέστε τον κύριο Ντογιάκο να σας τα πει. Στις 4 Ιουνίου, κύριε Πρόεδρε, εκδίδομαι δύο υπουργικές αποφάσεις και ενώ ήμασταν μπροστά στο δίλημα γιατί η εισαγγελέας θα ψάξει και θα εξηγήσω μετά κάποια πράγματα, θα ψάξει ποιοι πήραξαν τις τιμές της λίστας 23 Δεκεμβρίου του 2014. Και ήμασταν αναγκασμένοι τότε ή να αποδεχτούμε αυτό όπου θα πήγαιναν στα ύψη η συμμετοχή των πολιτών ή να παγώσουμε τη συμμετοχή των πολιτών. Τι έγινε λοιπόν από το 12. Πάρτε λοιπόν τα στοιχεία του ΕΟΠΗ να δούμε τη συμμετοχή των πολιτών. 10 με 15% το 12. 20% η συμμετοχή έφτασε των πολιτών στα φάρμακα το 13. 26% έφτασε το 14. Να τα διαψεύσετε αν τολμάτε. Να βγείτε στο βήμα και να τα διαψεύσετε. Ως άνδρες προς άνδρες. Και όχι να πετάτε. Και δεν θέλω να λέω για βουλευτές ότι έρχεστε αδιάβαστοι εδώ. Να λέτε ό,τι θέλετε. Πάρτε λοιπόν τα στοιχεία. Και αποδείξτε αυτό που, διαψεύστε αυτό που λέω. Και τι έγινε το 15 στο οποίο μας εγκαλείτε. Από το 26 έπεσε στο 24. Αυτό έγινε. Και εδώ λοιπόν παίζονταν το παιχνίδι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως δεν αυξήθηκε η φαρμακευτική δαπάνη γιατί υπάρχει το clawback και καλώς έγινε. Αλλά το παιχνίδι γινόταν αλλιώς μετά. Όσο αυξάνατε τη συμμετοχή των πολιτών, μειώνατε την επιβάρυνση των πολυεθνικών. Αυτή είναι η αλήθεια. Και επειδή μας κατηγορείτε γενικώς και αορίστως, σας καλώ λοιπόν να μας πείτε ένα φάρμακο ή μία εταιρεία που έτυχε προνομιακής μεταχείρισης στην περίοδο που ήμασταν εμείς. Ξέρετε πόσες θα βρεθούν από την έρευνα. Δεν θα πω τώρα γιατί θα προσδιορίσω χρονικά. Γιατί ξέρω. Γιατί σας έχω ρωτήσει πολλές φορές για διάφορα φάρμακα που έτυχαν ειδικής προνομίας. Τι άλλο κάναμε, κύριε Πρόεδρε. Στις 19 Μαΐου δημοσιεύεται, θα καταθέσω στη Βουλή την απόφαση αυτή και θα καταθέσω
κύριε Δένδια, και την απόφαση του 14. Με όλο το σεβασμό δεν αναφέρομαι σε εσάς, κύριε Δένδια. Ως κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο αναφέρομαι. Θα καταθέσω λοιπόν τις δύο αποφάσεις. Τι έκαναν οι κακοί Σιριζέοι, υπουργοί που τους εγκαλείτε? Το χοντρεμπορικό κέρδος των πολυεθνικών όταν πουλούσαν απευθείας στα φαρμακεία, που είναι 6 έως 10 εκατομμύρια κάθε χρόνο, το παρακρατούσαν επί 20 χρόνια. Και επειδή εγώ είμαι παλικάρι και τίμιος άνθρωπος, θα πω ότι ο κύριος Γεωργιάδης το 13 πήγε να τα αλλάξει. Αλλά η επόμενη ηγεσία το επανέφερε στο καθεστώς. Τι γινόταν? Το παρακρατούσαν οι πολυεθνικές. Τι έκαναν οι Σιριζέοι αυτή τη στιγμή? Τι γίνεται από τότε? Είναι πόρος του ΕΟΠΗ. Είναι πόρος του ΕΟΠΗ. Κύριε Πρόεδρε, προχωρήσαμε και αφού αλλάξαμε το πλαίσιο, το θεσμικό, διότι επί 3 χρόνια εκκρεμούσε και δεν λειτουργούσε η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης. Τι σημαίνει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης? Ένα καινούργιο φάρμακο, αυτό που δεν κάνατε εσείς. Που βάζατε φάρμακα καινούργια στη λίστα. Επιβαρύνατε τον προϋπολογισμό με 280 εκατομμύρια. Χωρίς να αξιολογείται η επίδρασή του στον ασθενή. Εμείς λοιπόν συγκροτήσαμε μια επιτροπή διαπραγμάτευσης με 4 υποεπιτροπές για να μπορεί να ελέγχεται το κάθε φάρμακο και να υπάρχει διαπραγμάτευση, όπως κάναμε με φάρμακο που το κρατούσατε σε αναμονή για να ευνοήσετε πολυεθνική εταιρεία. Με 1.900 ευρώ το φάρμακο της πολυεθνικής δεύτερης και τρίτης γραμμής, πρώτης γραμμής αυτό που είχε η ελληνική εταιρεία, το κρατούσατε σε αναμονή. 900 ευρώ της ελληνικής βιομηχανίας στα 1.900, και τι κάναμε? Πρώτη φορά το στείλαμε σε διαπραγμάτευση, όπως και τη λίστα που παραλάβαμε από σας των νέων φαρμάκων, την βάλαμε στη διαβούλευση, στη δημόσια διαβούλευση. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε κάτι τέτοιο. Η Τρόικα λοιπόν, με την οποία ήμασταν σε κόντρα, σφοδρότατη, ζητούσε να αλλάξει ο νόμος γιατί θεωρούσε ότι είχε προστατευτικές διατάξεις. Και ψηφίστηκε στο μνημόνιο το άρθρο 2, παράγραφος 6. Και σε 10 μέρες στείλαμε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως με ΚΑΔ, στις 27 δηλαδή Αυγούστου, με ΚΑΔ 7890. Αυτά είναι όλα στοιχεία που πάτε στο τυπογραφείο να τα βρείτε. Την απόφαση τιμολόγησης. Ποια καθυστέρηση υπήρξε? 20 ημερών στην ουσία. Αν δείτε τι έγινε με εσάς το 14. Και εγκαλείτε μετά τον επόμενο υπουργό. Απ' τη μια μεριά λέτε δεν κάναμε, απ' την άλλη λέτε κάναμε. Σύγχυση μεγάλη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον Οκτώβριο του 16 εκδώσατε την περίφημη μαύρη βίβλο. Δεν προλάβαμε να κυβερνήσουμε 1,5 χρόνο κάτω από αυτές τις συνθήκες και εκδώσατε την περίφημη μαύρη βίβλο. Ξέρετε τι λέτε εκεί? Λέτε λοιπόν ότι καταστρέψαμε την ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Και έρχεστε τώρα, υιοθετείτε την ανώνυμη καταγγελία και λέτε ότι την ευνοούμε, την ευνοήσαμε την ίδια περίοδο για την οποία δημοσιεύτηκε η περίφημη βίβλος. Τι κάναμε από τα δύο πράγματα? Το ένα δεν μπορεί να κάναμε και τα δύο, ή το ένα κάναμε ή το άλλο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα με πολύ προσοχή και με θλίψη να γίνεται αναφορά
στο όνομά μου από τον κύριο Βενιζέλο. Θου Κύριε, φυλακή το στόματί μου. Κάποια στιγμή θα μιλήσω. Όχι τώρα, όταν θα έρθει η ώρα. Για να μάθουν κάποιοι να νομίζουν ότι ούτε τους φοβόμαστε, ούτε έχουμε κανένα λόγο να φοβόμαστε τίποτα, γιατί εμείς και οι τρεις που μας εγκαλείτε δεν θα μας βρείτε σε καμία λίστα. Σε καμία λίστα, ούτε τη Siemens που είχατε καταντήσει να παίρνετε και βραστήρες για αυγά ορισμένοι. Αυτό ήταν το κατάντημά σας. Και έρχεστε τώρα και τολμάτε. Κύριε Μητσοτάκη, εγώ δεν είμαι γιος πρωθυπουργού. Ούτε υπήρξα υιοθετημένος κανενός οικονομικού κύκλου. Στα γλυκά νερά έμενα, στα γλυκά νερά μένω. Την ίδια ζωή έκανα, την ίδια ζωή κάνω. Αλλά σας είπα ότι κατάγομαι από ένα περίεργο κράμα ποντίων και ακαρνάνων, βαλτινών και ξηρομεριτών. Εάν θέλετε να κάνουμε αντάρτικο, θα το κάνουμε. Αλλά θα προσέχετε πώς χρησιμοποιείτε το όνομά μου. Γιατί το πρόσωπό μου, το δικό μου είναι κρυστάλλινο. Όταν λέω κρυστάλλινο, κρυστάλλινο. Σας προκαλώ για οτιδήποτε. Σέβομαι λοιπόν τον καθένα. Σέβομαι κάθε συνάδελφο. Αλλά μέχρι ενός σημείου οι καταγγελίες και ο τρόπος αυτός με τον οποίο επιχειρείτε να σπηλώσετε ανθρώπους. Με μία ανυπόστατη καταγγελία, ανώνυμη, που έλεγε ότι ήμουν υπουργός το 16. Τόσο σοβαρή καταγγελία υιοθετήσατε. Που έλεγε ότι εξέδωσα υπουργικές αποφάσεις. Που παραβίασαν τον νόμο. Και μέχρι τώρα δεν έχετε το κουράγιο να πείτε συγγνώμη. Αν δεν πείτε συγγνώμη, δυστυχώς είστε συκοφάντες. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ξέρετε πολύ καλά που απευθύνεστε. Ξέρουν και στην Ευρώπη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Γιατί πήγα υπουργός στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας στη Λετωνία και τόλμησα, και ήταν η πρώτη φορά που στην Ευρώπη σε διπουργική υπήρξε υπουργός που είπε στους Ευρωπαίους: «Κύριοι, πρέπει να διαπραγματευτούμε από κοινού την τιμή των καινοτόμων φαρμάκων για να είναι προσβάσιμα από όλους τους πολίτες». Το ίδιο έκανα και στην συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και ξέρετε τι είπε τότε εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών στον πρέσβη μας, τον κύριο Αλεξανδρίδη? Δεν άκουσα ποτέ υπουργό να έχει τέτοιο κουράγιο να λέει τέτοια πράγματα. Αυτά τους είπα και εκεί. Γιατί είχα μια συνεχή συνεργασία και με τους ακτιβιστές των Βρυξελών κατά των πολυεθνικών και της αρπαγής που κάνανε. Και είναι ευκαιρία τώρα που ξεσπάει αυτό το σκάνδαλο, όχι μόνο να υπάρξει ένα μεγάλο πρόστιμο σε όλους αυτούς τους κυρίους, αλλά να προχωρήσουμε επιτέλους στηρίζοντας την παραγωγή φαρμάκου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις να γίνει η Ελβετία του Νότου στο γενώσιμο φάρμακο, στο αξιόπιστο γενώσιμο φάρμακο. Αλλά πρέπει παράλληλα να καταλάβουν ότι με τις ενδοομιλικές συναλλαγές δεν πρέπει να αρπάζουν, δεν μπορούν να αρπάζουν το δημόσιο χρήμα. Και άκουσα και κάτι ακόμα, κύριε Πρόεδρε, άκουσα τον κύριο Σαμαρά με έκπληξη να απευθύνεται στον κύριο Τσίπρα λέγοντάς του: «Κύριε Τσίπρα, στη δική μας περίοδο δεν υπήρξαν κέρδη των πολυεθνικών. Στη δική σας υπήρξαν». Και αυτό τι είναι? Εγκάλεσε τον κύριο Τσίπρα γιατί κάτω από την πίεση της δικής μας προσπάθειας αναγκάστηκαν για πρώτη φορά να παρουσιάσουν κέρδη και να υπάρξει φορολόγηση από το ελληνικό κράτος. Οι εταιρείες που είχαν 400 εκατομμύρια τζίρο το χρόνο, τις είχατε αγγίξει? Τις είχατε πειράξει? Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη για τη διακοπή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Υπουργέ, κλείνω. Κύριε Κουρουπλή, όχι. Άλλο θέλω. Μισό λεπτό, κλείνω. Συγγνώμη για τη διακοπή. Κλείνω. Μα δεν σας σταμάτησα γι' αυτό. Δώστε μου ένα λεπτό, μισό λεπτό, να κάνω μία ανακοίνωση στο σώμα. Περιμένει ένα σχολείο. Έχει πάνω από 20 λεπτά. Σας ενημερώνω και εσάς ότι από το 20 λεπτό που μιλήσατε ήδη φτάσατε τα 25 λεπτά. Δεν είναι, απλώς προς ενημέρωσή σας. Να επισπεύδετε.